Είναι σχεδιασμένα για επαγγελματίες. Ίσως αυτό να ήταν το πρόβλημα. Τι άλλο έχεις? Σου έχω την πιο προχωρημένη μου ανακάλυψη. Τα κανόνια της φωτιάς. Τέλεια. Αλλά πώς ξέρω ότι θα δουλέψουν? Παρατήρησε. Τέλεια! Μου αρέσει το όπλο σου. Αυτά τα κανόνια της φωτιάς θα κάνουν τον δαίμονα δόλωμα για καρχαρίες. Και φυσικά, όλος ο πλούτος της υποβρύχιας σπηλιάς του θα γίνει επιτέλους δικός μου. Να θυμάσαι τη συμφωνία μας, Σμάιθλι. Ναι, ναι. Θα έχεις ένα καινούριο δικό σου πλοίο και ένα πιστό πλήρωμα. Θα το ξαναφτιάξω και το βασίλειό μου θα είναι πιο σπουδαίο και από τα σπουδαιότερα βασίλεια. Αυτό πρέπει να το πω στο Μαξ. Έχουμε παρέα. Βρες τον ενοχλητικό εισβολέα. Είναι μια πάπια. Δεν πειράζει. Κανείς δεν μπορεί να μας σταματήσει τώρα. Έδωσε στο Hemlock κάτι που λέγεται κανόνι της φωτιάς. Είδε ένα πολύ περίεργο μηχάνημα, Μαξ. Ο Σμάιθλι. Δεν εκπλήσωμαι που ένας απατεώνας αν κι αυτόν είναι ανακατεμένος. Θέλει να κλέψει κάποιον θησαυρό από το σπίτι του δαίμονα. Wow! Αλήθεια! Αποκλείεται. Ο καπετάνιος Hemlock δεν θα πήγαινε ποτέ με έναν απατεώνα σαν τον Σμάιθλι. Θα το αποδείξω. Ελάτε. Τα κανόνια της φωτιάς ήταν ακριβώς εδώ. Μπορεί να είναι ήδη στη θάλασσα. Ποιος είναι εκεί? Πού βρίσκονται τα κανόνια της φωτιάς, Hemlock? Κανόνια της φωτιάς? Δεν το έχω ξανακούσει. Μια γέρικη φώκια σαν εμένα δεν θα μπορούσε ποτέ να μετακινήσει βαριά κανόνια, σωστά, φίλη μου? Γιατί είσαι τόσο κακιά με τον καπετάνιο Hemlock? Ήθελε μόνο να είναι φίλος μας. Μα, Μπέλα, εγώ... Παιδιά, να την προσέχετε. Μάλιστα, κύριε! Χρειάζεται λίγο χρόνο. Καλά. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Ο Hemlock έχει μπλέξει για τα καλά. Δεν έχει ιδέα τι μπορεί να κάνει ο Σμάιθλι. Τον χρησιμοποιεί για να πολεμήσει το δαίμονα για εκείνον. Δεν είμαι τόσο σίγουρος πως ο δαίμονας είναι τελικά δαίμονας. Ας το ερευνήσουμε. Δεν πειράζει, Μπέλα. Και εμείς κλαίμε. Ναι. Για χαρά σας! Καπετάνιο Hemlock!